Νέα άμυνα του Γεωργιόπουλου και κόντρα μπάλα για τους παίκτες ΕΑΠ με τον Δρακόπουλο. Να βγαίνει άμυνα από τον Μποχάνη. Προσπαθεί ο Καϊλές με τον Δρακόπουλο. Ωστόσο υπάρχει παράβαση πάνω στο φιλέ από τον Δρακόπουλο. 18-13 μπροστά οι παίκτες του Πήγασου Πολύχνης. Η οποία συνεχίζει να σερβίρει με τον Καπετανίδη. Καπετανίδης με jump float service. Επάνω στον Δρακόπουλο, εξαιρετική επίθεση του Δρακόπουλου. Δεν μπορεί ο Φωτιάδης με τον Τζιάβρα. 5-4. Όλα γίνονται από το σερβίς για την ΕΑΠ. Η ΕΑΠ που δείχνει με το σερβίς της να δυσκολεύει την αντίπαλη υποδοχή του Πήγασου Πολύχνης. Τσιαρκάτογλου και πάλι στον Τζιάβρα αυτή τη φορά. Από την ομάδα του ΣΠΑ Καρδίτσας, ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος, ο κεντρικός του ΣΠΑΚ Βαγγέλης Βαϊόπουλος. Γίνεται και η απονομή αυτή τη στιγμή στον κεντρικό μπλοκέρ της ομάδας μας. Της ομάδας της Καρδίτσας και για τον καλύτερο επιθετικό τώρα. Καλύτερος επιθετικός για την φάση 2016, για τελική φάση 2016-2017. Άκουε το όνομα Τσιαρκάτογλου στον κεντρικό της ΕΑ Πατρών, ο οποίος αυτήν τη διοργάνωση λόγω απουσιών αγωνίστηκε σαν διαγώνιος. Καλύτερος επιθετικός για αυτή τη φάση είναι ο Τσιαρκάτογλου. Πολύ καλή παρουσία του Τσιαρκάτογλου. Καλύτερος πασαδόρος λοιπόν για την τελική φάση και κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι παίκτες της Πολύχνης. Αναδείχθηκε ο Χριστάκος αρχηγός και πασαδόρος της Πολύχνης. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όμως ωστόσο σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν σε αυτή τη φάση, καθώς είναι μεγάλη τιμή για όλους τους αθλητές και επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό για όλους τους αθλητές που βρίσκονται σε αυτή τη φάση. Έχουμε δεύτερη βράβευση από τον παίχτη για παίχτη του Πήγασου Πολύχνης. Καθώς ο Χριστινίδης αναδείχθηκε ως MVP της τελικής φάσης των εφήβων για το 2016-2017, ο ακραίος του Πήγασου Πολύχνης. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Χριστινίδη. Ωστόσο και σε όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς έκαναν το αδύνατο δυνατόν για να βρίσκονται εδώ σε αυτό το επίπεδο όλοι οι αθλητές, αγωνιζόμενοι πολύ σκληρά. Βεβαίως με την έκπληξη του ονόματος ΣΠΑ Καρδίτσας, που αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα ότι είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα φέτος σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα. Εδώ, πρόεδρος του γηπέδου, κάνουν την απονομή των διπλωμάτων. Έχουμε ήχο ακόμα, έτσι.
Έχουμε ήχο ακόμα. Τρίτη θέση λοιπόν για την τελική φάση των εφήβων 2016-2017 είναι για την ομάδα της Νέας Σμύρνης και για την ομάδα του Μίλωνα από τη Νέα Σμύρνη. Βράβευση στην οποία θα κάνουν τα κορίτσια από τον γυναικείο ΣΠΑΚ εδώ της πόλης. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η βράβευση των παιχτών του ΑΟΝ Σμήλων. Η δεύτερη θέση λοιπόν κατακτάει ο σύλλογος της ΕΑ Πατρών με προπονητή τον Άρη Αγγελόπουλο. Κύριος Σαλιαράκης Χρήστος θα κάνει την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων. Εδώ τους βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Και σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τον πρωταθλητή Πήγασο Πολύχνης που κάνει τον back to back, κατακτάει και το φετινό κύπελο Ελλάδος εφήβων.
Και έρχεται η ώρα σιγά σιγά για τον πρωταθλητή Ελλάδος Πίγασο Πολύχνης. Πήγα στους Πολύχνης λοιπόν πρωταθλητής εφήβων. Όλα έτοιμα λοιπόν για, και για την φετινή στέψη του πρωταθλητή. Και τώρα η απονομή του κυπέλου στα χέρια του Χριστάκου και του Πιτσιρικά. Πρωταθλητής λοιπόν 2016-2017 είναι ο Πίγασος Πολύχνης μαζί με τον μικρό που έχουν μαζί τους τα άτομα της Πολύχνης.